Ο αποκλεισμός ουσιαστικά είναι 4 ημέρες, αν λάβουμε υπόψη μας και την προηγούμενη Τρίτη. Ο αποκλεισμός αυτός δεν κρύβουμε ότι δεν είναι μόνο συμβολικός, δηλαδή να περάσουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν τα μέτρα να ευρωούν μόνο ένα κλάδο αυτό το τραπεζικό, αλλά είναι και ουσιώδες, δηλαδή γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αλλά με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε εδώ και με τη συνειδητοποίησή μας προσπαθούμε να ανατρέψουμε όλα αυτά τα επέσχυντα μέτρα που περάσανε αυτοί σε εισαγωγικά 153 βουλευτές πριν λίγες ημέρες. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, δεν σταματούμε. Έχουμε την απεργιακή μας 24ωρη απεργία την ερχόμενη Τετάρτη, όπου καλούμε και τον κάθε Ηρακλειώτη, Ηρακλειώτης που θα συμμετέχει στην απεργία να έρθει στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας 12.30 ώρα. Και παρατέρω αποφάσεις θα αποφασιστούν τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα κατάληψη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι προβλήματα δημιουργεί στη ρευστότητα γενικότερα στην αγορά αυτή η κινητοποίηση? Ναι, κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουν γίνει ορατά τα προβλήματα από τη ρευστότητα. Σίγουρα όμως θα υπάρξουν προβλήματα τις επόμενες μέρες, γιατί ξέρουμε ότι η κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή η οποία κινεί το χρήμα, δηλαδή και αποταμιεύει και δίνει και στις τράπεζες. Δηλαδή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος γίνονται όλες τις συναλλαγές. Αλλά το άλλο είναι ότι πληρωμές δημοσίων υπαλλήλων, παράδειγμα, κρατικών προμηθειών, και αυτό το οποίο μας έχουν ενοχλήσει και εμάς είναι το θέμα με τις κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες είναι να δοθούν αυτές τις μέρες, και εφόσον είναι κλειστή τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, σίγουρα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν είμαστε σε κρίσιμες ημερομηνίες, αλλά ναι, όχι, δεν είμαστε. Ναι, εκεί τώρα, εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι, σίγουρα. Κύριε Αλφιεράκη, πέρασαν τα μέτρα, mm-hmm. πέρασε ο προϋπολογισμός. Έχουμε μπροστά μας ένα νέο προλογικό για εσάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Ναι. Τι βλέπετε? Πολύ δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολα. Σίγουρα τα φορολογικά μέτρα, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν βοηθούν καθόλου, από τη μία. Από την άλλη, θα έλεγα ότι εντείνουν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Εδώ πρέπει, εμείς έχουμε κάνει εγκαίρως, κάναμε τις παρατηρήσεις μας, τα είπαμε αυτά, δυστυχώς δεν έχουν εισακουστεί μέχρι σήμερα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί αυτή η κυβέρνηση. Τουλάχιστον όσον αφορά αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν εντοπιστεί και δημιουργούν αντιπαραγωγικά κινήτρα, θα έλεγα. Υπάρχει ήδη η ύφεση εδώ και πάρα πολλά mm-hmm. χρόνια. Οι νέες αυτές μειώσεις θα την επιτείνουν ακόμα περισσότερο? Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ναι, το έχουμε επισημάνει αυτό. Όλη αυτή η κατάσταση δεν σηματοδοτεί μία ανάπτυξη. Αντιθέτως, είναι μία ύφεση. Ένταση στην ύφεση.